Πολύ ωραία δεν είναι. Ωραία είναι. Σχολή καλών τεχνών, για να σου ταιριάζει. Έχεις σπουδάσει, έχεις τελειώσει ηθοποιό? Είναι 2 χρόνια πια, ναι, έχω και πτυχίο, είναι επίσημο. Τώρα πόσα χρόνια μετράνε οι Κύψελοι in Athens? Εσύ ως 3. Φέτος το καλοκαίρι κλείνουμε 3. Όπου πώς ήταν έτσι από άποψη σταδίων, τι συνέβη τον πρώτο χρόνο, τι συνέβη το δεύτερο? Στο πρώτο χρόνο άρχισαν να συμβαίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Και κάθε φορά που ανεβαίναμε σε ένα σκαλί, λέγαμε ωραία είναι εδώ, είμαστε μια χαρά. Και συνέβαινε κάτι ακόμα και κάτι ακόμα. Το πρώτο χρόνο πήγατε περιοδία στην Αμερική? Όχι, είπα ψέματα. Το δεύτερο χρόνο ήταν. Το, δεύτερο, το πρώτο χρόνο γνωριστήκατε. Γνωριστήκαμε, κάναμε τα πρώτα μας κομμάτια και το δεύτερο χρόνο ξεκινήσαμε τις περιοδίες. Παναγιώτης, πώς και δεν εμφανίζεται τις ποτέ στις συνεντεύξεις? Είναι μυστήριος. Εσύ παίζεις το φάντασμα στα βίντεο κλιπ, αλλά αυτός είναι φάντασμα. Οπότε εσείς γνωρίζεστε και στον πρώτο χρόνο που γνωρίζεστε, αμέσως μετά σας παίζει ένας ραδιοφωνικός σταθμός στην Αμερική. Στο Seattle, ο KEXP. Και γίνετε το μπαμ και φεύγετε και πάτε σε περιοδία στην Αμερική, έτσι εν συντομία, να τα πούμε. Ναι. Έχετε πολύ ωραίο παρόν και ετοιμάζετε και το μέλλον σας. Ετοιμάζετε νέο άλμπουμ τώρα το Σεπτέμβριο? Το Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει, ναι. Mm-hmm. Και νέα περιοδία? Νέα περιοδία, αμέσως μετά για την παρουσίασή του. Πώς φαντάζεσαι σε 10 χρόνια από τώρα τους Κύψελοι? Σίγουρα. Εννοώ θα είμαστε ενεργοί. Θέλω να πιστεύω. Θα είστε αυτό. Στην Ελλάδα? Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει να το σκέφτομαι έτσι. Πάντως θέλετε να μένετε στην Ελλάδα, το επιδιώκετε? Για την ώρα ναι, αλλά δεν μπορώ να ξέρω που θα είμαστε τον επόμενο χρόνο. Για την ώρα είναι σίγουρη επιλογή. Είναι εδώ οι οικογένειές μας, οι φίλοι μας, αλλά εάν δούμε ότι η δουλειά μας θα γίνεται καλύτερα αν είμαστε μακριά... Θα το κάνετε. Θα το κάνουμε, ναι. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα είστε on stage στο Let Me Know Festival 2013. Εκεί είναι το κοινό σου και μπορείς να τους πεις οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις. Πρώτο Let Me Know Festival που συμμετέχουμε και ελπίζουμε να είναι τέλεια. Αυτό.